είτε Υπουργείο Εργασίας, όχι τους Ορφανούς Διάστημα. Έχουμε πείρα. Ξέρουμε να τους εκτυπώνουμε. Εάν νομίζει ο κύριος Βρούτσης και η κυβέρνηση ότι θα κρυφτεί από τους εργαζόμενους του κλάδου, είναι βαθιά και λασμένοι. Και ξέρουμε να διεκδικούμε και δεν σταματάμε μέχρι να ικανοποιηθεί το έτοιμά μας. Άψε νοδοκία, είμαστε οι εργάτες, ακερδίκους καπιταλάδες, δικές μας πλάτες. Ανοίξει τώρα την πόρτα ο Βρούτσης για να ακούσει τα αιτήματα των εργαζομένων. Τώρα είναι τροφή. Πάμε σε αυτούς που τους τρώνε το κόκκινο χαλί. Πάμε στους ξενοδόχους. Του τουρισμού το θαύμα, εμείς το έχουμε χτίσει. Ματώσαμε για κέρδη, πληρώνουμε την κρίση. Χωρίς εμάς κουβάλια, με ξενοδοχεία, να πληρώσει τώρα η εργοδοσία. Πάμε μέσα. Εδώ, νάτα, με τα δικά μας λεπτά τα έχουν χτίσει όλα και τα έχουν και κλειστά. 1 του μηνός του Ιούνιου ανοίγουν, λέει, τα ξενοδοχεία. Ποια ξενοδοχεία, κανένα δεν θα ανοίξει. Όπου έχουν κέρδη θα ανοίξουν. Όπου δεν έχουν κέρδη δεν θα ανοίξουν. Και μάλιστα ορισμένοι έχουν και απλήρωτους από πριν το κορονοϊό. Ρένταζι δεν γυρνά, τα γραφεία του χωρίς, αφεντικά. Δεν μας δέχεται, απαιτούμε από την κυβέρνηση. Ρένταζι δεν γυρνά, έχουμε κάνει κατάσταση. Χωρίς αφεντικά. Ο Υπουργός. Δεν μιλάει. Το κλεισέ. Θα κάτσουμε εδώ λοιπόν μέχρι να μας δουν. Και εδώ και στον κάτω όροφο, μια χαρά και ωραία, μέχρι να δεχτεί κάποιος να μας δει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτοί οι οποίοι τους φιλοξενούν είναι αυτοί οι κύριοι εδώ. Πήγατε ποτέ στο Grand Resort να δείτε ποιοι είναι οι πελάτες εκεί? Πήγατε ποτέ στη Μεγάλη Βρετάνια και αλλού? Στη Σουίτα, στο Λαγωνισίου. Αφού λοιπόν φιλοξενούν αυτούς, τώρα λοιπόν θα φιλοξενήσουν στα γραφεία τους, στο επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία των Ξενοδόχων εμάς. Μέχρι να μας δει κάποιος από την κυβέρνηση. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτοί παραγγέλνουν, αυτοί είναι τα αφεντικά. Αυτοί λένε στην κυβέρνηση κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τούτο, κάντε τ' άλλο. Το αρχικό μας σχέδιο ήταν να πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, ούτως ώστε να διαμαρτυρηθούμε για τα άθλια μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, που καταδικάζουν τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και στον εισιτισμό, τους εποχικούς και όλους, τα 400 και 500 ευρώ. Ανθρώπους που σηκώσαν στην πλάτη τους τα δισεκατομμύρια των κερδών των εσόδων, που μέχρι προχθές πανηγύριζαν όλες οι κυβερνήσεις και προφανώς και οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων και των εταιριών μέσω του ΣΕΤΕ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και των υπόλοιπων. Λέγατε όλοι σας και η κυβέρνηση ότι ο τουρισμός είναι ο πυλώνας της οικονομίας, ότι είναι η βαριά βιομηχανία και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία τα ξέρει όλος ο κόσμος. Εμείς λέγαμε ότι η βαριά βιομηχανία που λέγατε εσείς δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πανάκριβο εμπόρευμα για τους εργαζόμενους και τον λαό, ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές, σε κοινωνικά φαινόμενα, πολέμους κτλ. Με την επαναπρόσληψη, τι θα γίνουν οι 170.000? Για σε ρωτάω! Γιατί ούτε ο Βρούτσης είπε τίποτα, ούτε πρωθυπουργός. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και τα έχεις γράψει αρχικά και τους έδωσες το σκονάκι. Για πες μας, εσύ που έδωσες το σκονάκι. Τι θα γίνει με τους 170.000, τι θα τους κάνετε? Τι θα τους κάνετε, πείτε, θα τους επαναπροσλάβουνε? Πότε, του χρόνου? Πού είναι η συλλογική σύμβαση και ο νόμος που λέει για επαναπρόσληψη? Πότε θα τα ανοίξει το ξενοδοχείο, πες τώρα. Πότε θα τους πάρετε πίσω? Αφού δεν μας το λέει ούτε ο Βρου, πήγαμε σήμερα να τον βρούμε, να τον ρωτήσουμε. Ρωτάμε τον Μητσοτάκη, δεν απαντάει. Ρωτάμε τον Βρου, δεν απαντάει. Ο Ρέτσος δεν ξέρω που κάνει σπα, γιατί κουράστηκε μέχρι να βγάλει όλα αυτά τα μέτρα. Για πες λοιπόν, τι θα κάνετε με τους 170.000, για πες. Και είχατε το θράσος, και εσύ και ο άλλος ο Ρέντζος. Έχατε θράσος να γράφετε κιόλας οι ήρωες, οι εργαζόμενοι που στηρίξαν τον κλάδο στην κρίση και στην ανάπτυξη. Να πια, να οι ήρωες, να εδώ, δες τους ήρωες. Σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τους ήρωες, να δεις. Γιατί μπορεί. Συγγνώμη, γιατί είναι ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Πότε? Εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε. Ορίστε. Η κινητοποίηση η σημερινή είναι επιτυχημένη, η κυβέρνηση έκανε πίσω, και η αντιπροσωπεία της συνεργάτης θα βρεθεί τώρα στο Υπουργείο. Ξέραμε πολύ καλά ότι μόνο η εργοδοσία μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να φέρει τα τσιράκια της στην κυβέρνηση. Να τα ξαναπούμε στα δικά σας ξενοδοχεία. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα ξέραμε πριν ανεβούμε πάνω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε ό,τι αφορά την στήριξη των κερδών του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου δεν αλλάζει τίποτα. Θα είναι αμέριστη και σε ό,τι αφορά τη δουλειά τη δικιά μας και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να επανεκκινήσουν κτλ. Αυτά βεβαίως δεν αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, αφορούν συνολικά την κυβέρνηση. Για μας το εξής έχει σημασία. Κατά μία έννοια δεσμεύτηκαν, αλλά όταν δεσμεύονται τα στελέχη της κυβέρνησης, εμείς πρέπει να κρατάμε όχι μικρό καλάθι, πρέπει να σηκώνουμε τα λάβαρά μας ακόμα πιο ψηλά, τις γροθιές μας ακόμα πιο ψηλά. Το μέλλον μας, πώς να το πω, την αποφασιστικότητά μας πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στο εξής ζήτημα, ότι εφόσον επιτραπεί η λειτουργία των εποχικών ξενοδοχείων, οι εργαζόμενοι αυτοί, οι εποχικοί ξενοδοχοϊπάλληλοι και η πλειοψηφία των ξενοδοχοϊπαλλήλων σε όλη τη χώρα θα μπουν λίγο στο μηχανισμό στήριξη. Με ό,τι προβλέπει αυτός ο μηχανισμός για την αναστολή των δανείων, τη μείωση του ενοικίου και τα ένσημα και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό βεβαίως σημαίνει κατά την άποψή μας τίποτα. Είπαμε με 530 δεν ζει κανείς, έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως, τους είπαμε να μην διανοηθούν να πούν ότι οι εποχικοί ξενοδοχοϊπάλληλοι να τους πετάξουν στα ζήτητα με 3-4 μήνες ανεργία. Και είπαμε επίσης και για την άλλη χρονιά και του χρόνου να καταργηθεί το πλαφόν που εμποδίζει, που δεν αφήνει τον εργαζόμενο να πάρει ταμείο ενεργείας, να καταργηθεί αυτό το πλαφόν και να είναι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε αυτό βεβαίως δεν δεσμευτήκανε, αλλά όπως πάντα θα το δουν, λέει, στην πορεία κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κύριο έτοιμά μας, κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, με βάση τις ανάγκες που μας έχει δημιουργήσει αυτό το σύστημα, αυτό το βάρβαρο σύστημα, παραμένει επίκαιρο, παραμένει μπροστά. Έτοιμα, δυναμικό έτοιμα για όλο το επόμενο διάστημα. Άρα, εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το σχέδιο των συνδικάτων μας όλη τη χώρα, να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, να μην τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα τους ξενοδόχους που νομίζουν από τώρα ότι εδώ μας έχουν στο χέρι πληρωμένους με 3,60 από το κράτος, δηλαδή από τα δικά μας λεφτά, και αυτοί να ανοίξουν όταν θα έχουν κέρδη, όταν θα ξαναφτάσει η κερδοφορία στα περσινά επίπεδα. Δεν αρκούμαστε ούτε στη δέσμευση που δώσαμε. Θα τη δούμε πρώτα γραμμένη στο χαρτί και θα συνεχίσουμε μέχρι και ο τελευταίος εργαζόμενος να επαναπροσληφθεί, αυτό που είπαμε σήμερα. Θα επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι. Και από εκεί και πέρα θα λογαριαστούμε κι εμείς, πέρα από την κυβέρνηση, θα λογαριαστούμε έτσι κι αλλιώς και με το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Επειδή δεν αφορούν όλα αυτά μόνο εμάς τους εργαζόμενους στον τουρισμό, επισητισμό και το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρομάγαζα που είναι αυτοαπασχολούμενοι, που γνωρίζουμε καλά ποιο είναι το μέλλον τους. Εμείς λοιπόν και με αυτούς θα δώσουμε τη μάχη πλάι-πλάι. Με όποιους από αυτούς συνταχτούν μαζί με εμάς και βεβαίως και εμείς, στηρίζοντας τα αιτήματά τους, θα πάμε μαζί στις μάχες που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια, 28 του μηνός για μας είναι τεράστιο ραντεβού, μεγάλη μάχη, θα μετρηθούμε στις 28 του μηνός. Και εδώ και σε όλη τη χώρα θα μετρηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει Να μην κάνουμε, όχι μόνο να μην κάνουμε πίσω, να ευθύνουμε τις προσπάθειές μας, να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα σπίτια εκείνα των εργαζομένων που είναι χωρίς δουλειά, που είναι στην ανεργία, στον φόβο, στην ανασφάλεια και στο να μην γνωρίζουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Τους ξετυπώσαμε λοιπόν. Μπορούμε και περισσότερα. Μπορούμε και περισσότερα. Εργατή χωρίς αφεντικά. Αποδείξαμε σήμερα ότι αυτοί που κάνουν κουμάντο είναι αυτοί που πήραν τηλέφωνο για να γίνει συνάντηση. Αυτοί κάνουν κουμάντο και για αυτούς δουλεύει και το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Όλα αυτά τα ψίχουλα δεν είναι ούτε να το πούμε, δεν μπορεί να ζήσει με αυτά τα ψίχουλα κανένας εργαζόμενος. Να τα πάρουν πίσω είναι αθλιότητα. Μηχανισμό στήριξης για τους ξενοδόχους έχουν φτιάξει και όχι μηχανισμό στήριξης για τους εργαζόμενους. Όλοι στις 28 του μηνός. Κανένας να μην λείψει από εκεί. Συνεχίζουμε.